Hello ladies, hello gentlemen, we are back, Evi. Ποια Evi? Μαρία Παταζή εδώ. Ποια Evi, θα βρει Μαρία Παταζή εδώ στο πλάι μου. Τι έγινε, πώς άλλαξε έτσι. Πώς κόντυνε το μαλλί, πώς άλλαξαν. Πώς άλλαξε το χρώμα των ματιών, όλα αυτά. Το έτσι λίγο μπήκε, λίγο αυτό. Το άλλο μπήκε. Λοιπόν, Μαρία Παταζή εδώ στο πλάι μου για σήμερα, γιατί ξεκινάμε μαχητική στήλη, αλλά υπάρχει λόγος που ήρθε στο πλάι μου. Αφενός γιατί θέλει έστω αυτά τα επόμενα λεπτά να μην νιώσω κι εγώ λίγο σαν την Εύη. Ρέσει η Εύη ένα χρόνο. Λίγο κι εγώ. Στο πνεύμα μου της εκπομπής. Α, καλά. Άρχισε λίγο να μπαίνει σιγά σιγά, να έρχεσαι και από εδώ καμιά φορά. Λοιπόν, και επίσης έχουμε και πάρα πολύ ωραίο θέμα, και επειδή έχουμε τρεις καλεσμένους μέσα σε ένα θέμα, γι' αυτό έπρεπε λίγο να συμπτυχθούμε. Κατάλαβες. Θέλω να πω ότι σήμερα έχουμε μια πάρα πολύ ωραία εκπομπή. Γιατί δεν λες ότι με ήθελες κοντά σου. Εγώ το είπα, εμένα σου πλήν σαφώς. Μα εγώ δεν χρειάζεται να λέω πράγματα, διότι η κίνησή μου δείχνει από μόνη της αυτό που θέλω. Δηλαδή, τι θέλω να σου πω. Αν εγώ τώρα σε τραβήξω, πρέπει να σου πω και σε ήθελα κοντά μου, αφού σε τραβάω. Αν σε φέρω κοντά μου, δεν πάει να πει ότι σε ήθελα κοντά μου. Δεκτό. Δηλαδή, καταλαβαίνει. Δεν μιλάω που μιλάει με τις πράξεις. Δηλαδή, πιο πολύ χρησιμοποιώ την κινησιολογία του σώματος και όχι του λόγου. Του λόγου τη χρησιμοποιώ και αυτή ενίοτε, και αν ξεκινήσω, δεν σταματάω να μιλάω. Ναι, αρκετά. Ναι, αρκετά. Λοιπόν, αλλά θέλω όμως να πω, φίλε τηλεθεατή, ότι σήμερα λοιπόν θα ξεκινήσουμε με ένα πάρα πολύ ωραίο, περίεργο θέμα, το οποίο μπορεί να ταξιδεύει και σε όλη την Ελλάδα. Θα δείτε πώς και τι και πού θα βρείτε τα παιδιά. Την Κύπρο, γιατί δεν τη λες. Και την Κύπρο κατ' επέκταση, γιατί θέλω να τελειώσουμε την Ελλάδα. Και την Κύπρο κατ' επέκταση. Είδες και την Κύπρο κατ' επέκταση. Στην Κύπρο. Μετά θα πάμε σε ένα πολύ ωραίο βίντεο που έχουμε ετοιμάσει για εσάς, έτσι λίγο, αν το θέλεις, να δείξουμε στους τηλεθεατές μας μέσα από τον Αθανάσιο Χριστόπουλο, τον πλαστικό χειρουργό μας, πράγματα που μπορούν έτσι και εν ώψη καλοκαιριού, δεν χρειαζόμαστε εμείς τίποτα. Ο λόγος δεν είναι ότι δεν θέλουμε τίποτα, είναι ότι τα έχουμε κάνει όλα. θέλω όμως να πω ότι θα ξανακλείσουμε με το ίδιο θέμα και με πολύ ωραία βιντεάκια για να καταλάβετε αυτή την πολύ ωραία μόδα, αυτό το πολύ ωραίο θέμα. Εάν δεν το δεις και σε εικόνα και σε ήχο, δεν έχεις καταλάβει τίποτα. Παρακαλώ πολύ. Τη Μαρία Παταζή, όπως μου παρουσιάσει την ομάδα με τα nickname τους, όπως ακριβώς τους απολαμβάνουμε και θα τους δούμε και στο βίντεο. Λοιπόν, έχουμε δίπλα μας. Α, να πω καταρχήν ποιους έχουμε καλεσμένους. Βεβαίως. Έχουμε την ομάδα του SmackDown. Mm-hmm. Είναι η πρώτη ομάδα και η πρώτη φορά που γίνεται τέτοια διοργάνωση στην Ελλάδα. Όταν ήμασταν μικροί, βλέπαμε γίγαντες του Κάτσετσι για να καταλάβουν οι περισσότεροι. Κάπως έτσι, ρε παιδιά, το λέω καλά. Είχα μέχρι και παιχνίδια γίγαντες του Κάτσετσι. Μόνο αυτό σας λέω. Έτσι, εγώ ακόμα έχω τις φιγούρες από μικρό. Φιγούρες, ναι, εννοείται. Λοιπόν, τα παιδιά είναι μια διοργάνωση του Πέτρου Πολυχρονίδη που ήταν πάντα ερωτευμένος με αυτό το πράγμα του WWE και το κατάφερε και το έκανε πράξη. Mm-hmm. Τα παιδιά έχουμε τον Απόλλωνα, το καλό παιδί που μας είπε ότι είναι της διοργάνωση. Την Κριστίν που είναι η παρουσιάστρια του SmackDown και τον κύριο DJ Μάριο. Πολύ ωραία. Μπορώ να σε πω και με το όνομα, ξέρεις, γιατί είμαι παρουσιάστρια σε event πολύ καιρό. Αλλά προτιμώ να μας τα πείτε εσείς. Ποιο θες, ποιο θέλω, όχι, δεν είναι ποιο θέλω. Θα ήθελα. Ένα σώμα, μία ψυχή. Ωραία. Να μας εξηγήσουν λιγάκι, να πείτε στο κοινό μας, γιατί μέχρι τώρα φέρνουμε πυγμαχία, kickboxing, muay thai. Θα θέλαμε λιγάκι να μας πείτε τι διαφορετικό είναι. Εγώ λοιπόν δεν ξέρουμε είναι. Τίποτα, δεν έχουμε δει ακόμα βίντεό σας. Μας βλέπουν από τέλος. Όλο τον κόσμο και ηλικίες διάφορες. Και ακούνε λοιπόν από την ομάδα, να την ξαναπούμε. SmackDown. SmackDown. Smack. Άρα, τι πρέπει να σκεφτούν, τι ομάδα είναι αυτή. Απαρτίζεται μόνο από εσάς τους τρεις και τον παρουσιαστή ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Και τι πρέπει να περιμένουμε. Έχει πάρα πολλούς τρελούς. Έχουμε ενεργό ρόστερ, δεν είμαστε μόνο εμείς τρεις. Έχουμε ένα ενεργό ρόστερ 20 ατόμων, παιδιά είναι 20. Τέλεια. Ναι. Να στείλουμε τα χαιρετίσματά μας σε κάνω όλα. Να μια ερώτηση. Συγγνώμη, έχω κάποιες ερωτήσεις. Γιατί ο κύριος Πολυχρονίδης δεν με είχε ενημερώσει. Γι' αυτό για να τα πούμε όλα στον αέρα. Ναι, έχω πολλά να του σούρω. Να σα ρωτήσω κάτι. Από παλιά είχε ένα σύλλογο ο Πέτρος. Έτσι δεν είναι. Εσείς είστε μέσα από το σύλλογο που είχε και τα λοιπά ή προπονείστε κάπου? Εμείς προπονούμαστε, ναι. Δεν έχουμε κάποιο σύλλογο. Γενικά δεν υπάρχει σύλλογο στο Pro Wrestling. Όχι σύλλογο, κάτι. Το GWC. Ναι, το διοργανώνανε κάποια events ώστε να βλέπουν σε μαγαζιά WWE, TNA και τέτοια. Ναι. Μπράβο. Αυτό ακριβώς. Είδες που κάποια τα ξέρω καλύτερα από εσάς. Είμαι τόσο μου άρεσε, τόσο πορωμένη. Τι ωραία πλάνα που κάνεις με τη σκηνοθέτη μου. Δηλαδή, τι παιδιά έχω. Να σε ρωτήσω κάτι. Οπότε, τι περιμένουμε να δούμε, είναι ένα σοου, είναι μία άλλη όψη πολύ ξύλου αλλά πιο χιουμοριστική, τι ακριβώς είναι? Θα το εξηγήσουμε τώρα αμέσως. Το Pro Wrestling στην ουσία είναι μια επίδειξη παλαιστικών ικανοτήτων.
Είμαστε καλά. Όταν ακούμε, συγγνώμη, σε διακόπτω. Ναι. Απόλλωνα. Στο μέσα στο. Πάντα, ακούμε. Πάντα, όταν ακούμε παλαιστικών τεχνών, εν πάση περιπτώσει δυνατοτήτων, εμένα μου έρχεται στο μυαλό ένας άνθρωπος έτσι, παλαιστικά. Δεν μου έρχεται ένα νέο παιδί στο ύφος το δικό σας, μοντέρνο, λεπτό. Άρα, τι ακριβώς περιμένω να δω? Δεν είναι απαραίτητο να είσαι αυτό που λέμε heavyweight. Ωραία. Πάνω και άλλα κιλά, Αλέξανδρε. Ναι. Δώσε σημασία και στα υπόλοιπα κατηγορίες. Στο προ-wrestling υπάρχουν διάφορα στυλ. Υπάρχει ο πιο τεχνικός παλαιστής. Υπάρχει ο παλαιστής ο οποίος ανεβαίνει στα σκηνιά, κάνει κολοτούμπες, διάφορα κόλπα. Υπάρχει βέβαια και το γομάρι που θα πει μέσα και θα διαλύσει τους πάντες. Σαφώς. Υπάρχει το πιο μαχητικό με κλωτσιές. Δεν έβλεπες Hulk Hogan? Hogan δεν θυμάσαι, ναι. Τώρα βέβαια έχουμε νέα. Εγώ αγαπημένος μου είναι Undertaker. Δεν πειράζει. Από τους κορυφαίους. Από τους κορυφαίους η ιστορία. Και Ray Mysterio εννοείται, άμα μ' ακούνε τα παιδάκια. Καλά, θα καλά το πας, καλά το πας. Εννοείται, καλά μα το πεθαίνω. Εγώ όταν το συζητήσαμε με τον Πέτρο να κάνουμε το θέμα, είχα τρελαθεί για αυτό το πράγμα. Άρα δηλαδή περιμένουμε να δούμε. Παλαιστικό. Κοίτα δηλαδή, ρε παιδί μου, τώρα. Έρχομαι εγώ και σου τη λέω: τι έγινε, ρε φίλε, πειράζει την κοπέλα μου, ξέρω εγώ, σου λέει αυτό εδώ. Σκηνοθετημένα είναι. Παίζει ξύλο εκεί πέρα. Υπάρχουν κάποια κείμενα. Κείμενα. Καμιά φορά αυτό σχεδιάζουμε κιόλα. Είναι ένα σοου. Πόση ώρα κρατάει το σοου? Πλακώνοντα το ξύλο, αλλά. Το σοου μπορεί να κρατήσει από 1-2 ώρες εκεί ανάμεσα. Η παρουσιάστρια μα τι ακριβώς κάνει? Είμαι η Λίλιαν Γκαρσία τη Ελλάδα. Α, της Ελλάδας! Έτσι το κορίτσι! Υπάρχει και η άλλη του εξωτερικού! Ναι, της Αμερικής! Εγώ παρουσιάζω τους παλαιστές. Εγώ θα ήθελα μια παρένθεση, επειδή είναι δικιά σου δουλειά αυτή. Πες μας μερικά nickname παλαιστών, γιατί είδα ο Χασάπης, ο DJ. Πες μας μερικά. Ναι, έχουμε τον Undertaker. Τον Undertaker, όχι Undertaker, ναι. Που ουσιαστικά το παιδί αυτό ήταν μεγάλος θαυμαστής του και άφησε τη σχολή του και ασχολήθηκε τώρα με το wrestling. Μάλιστα, κατάλαβες. άλλα ονόματα, πες μας άλλα ονόματα. Κάτσε να σου πει κανένα δύο ονόματα να γελάσεις. Έχουμε έναν ρωσοπόντιο, το Βλαδίμιρο Μπαχλιβανίδη. Αυτός με το μουστάκι είναι αυτός? Όχι. Το Χασάπι πρέπει να λες. Το Χασάπι, έχουμε το Χασάπι, τον έτσι. Από την Κομωτινή, πόντος είναι Χασάπης. Έχουμε έναν Κουρέα. Ο Κουρέας ειδικά είναι μορφή. 40 χρονών ο κύριος. Παρ' όλα αυτά το λέει η ψυχή του και έρχεται και παλεύει. Τον Αλέξανδρο, αν τον βλέπατε έτσι, τι nickname, ας πούμε, πιστεύετε θα του δίναμε? Με κοιτάς με αυτό το πράγμα. Κάτι λίγο brutal, έτσι, λίγο βαρύ. Γιατί και... Να παίξουμε, λες, και εμείς μια μέρα. Εγώ, είπε ο κύριος Πολυχρονίδης, το είπε, ότι θα μας καλέσει και ότι κάτι θέλει να κάνουμε, να μας δώσει κάποιο ρόλο. Θα το ο δούμε. DJ Mario τι ακριβώς κάνει? Ο DJ Mario ήταν ένας DJ, έτσι, Ιταλός, το λέει και το όνομα, ο οποίος γνώρισε τη Χριστίνα, την Κριστίνη βασικά, γίνανε φιλαράκια, ώσπου αναγκάστηκε να παίξει, ας το πούμε, για να την υπερασπιστεί. Γιατί υπήρχε και ο Τσουλούφης από τη SWAT Family, ο οποίος ήθελε να της πάρει τη θέση, αλλά δεν το επέτρεψε. Η γυναίκα είναι μόνο η Κριστίνη εκεί πέρα? Ναι, μέχρι στιγμής, ναι. Θα μας καλέσετε, θέλω κι εγώ να γίνω. Ναι. Τη γυναίκα. Εντάξει. Στην ουσία δηλαδή κάποιος πρέπει να το δει όλο το σοου από την αρχή για να μπει στο νόημα ότι τη βλέπω, θέλω να την πάρω εγώ να την κρατήσω γιατί την πυροβολούν κάποιοι άλλοι. Έτσι δεν είναι, πρέπει να το δει όλο. Αν εγώ Απόλλωνας με βούτα, γιατί θα έκανες? Θα του έλεγα μπράβο αγόρι μου να την κρατήσεις. Βρεάντα από εκεί. Λοιπόν, εγώ επειδή θέλω ό,τι γεύομαι εγώ και έχω, να μπορούν και άλλοι έστω για λίγο να το ζήσουν. Θα σ' άφηνα για περίπου λίγο. Λοιπόν, άρα αυτό γίνεται σε διάφορους χώρους, δηλαδή, επειδή μας βλέπουν από όλη την Ελλάδα. Μας βλέπουν λοιπόν από τη Θεσσαλονίκη, πάμε τώρα, ή από την Κύπρο, για να μην πει τίποτα, ή από την Κρήτη. Και θέλουν αυτό όλο το πολύ ωραίο σοου, πρέπει απαραίτητα να είστε και 20, μπορεί να το θέλουν με 7 από εσάς, με 3, με 5, με 8. Λέω, και να το μεταφέρουμε στην Κρήτη, σε ένα πολύ ωραίο χώρο, σε ένα πολύ ωραίο bar theater, σε ένα πολύ ωραίο club τεράστιο. Μπορεί αυτό να γίνει? Είναι σαν ένα event που διοργανώνεται, αυτό θέλω να πω, και γίνεται παντού. Αυτή τη στιγμή είναι λίγο δύσκολο. Παρ' όλα αυτά έχουμε κάποιον βασικό χώρο. Είναι στο Περιστέρι, Σουρή 20. Να το πούμε. Ναι, κοντά στον Άγιο Αντώνη. Που το κάνατε το πρώτο κλειστό και δεν ενημερώσατε τον κόσμο. Ναι. Ελπίζω όταν λες κλειστό. Κλειστό. Μαζέψανε και 500 άτομα δικά τους, δεν το πάνε παρά έξω, δεν το μάθε κανένας και μετά όλοι είδαμε τα βίντεο. Και λέω, κάτσε ρε παιδιά, τι έγινε εδώ?
Εγώ δεν ενημερώθηκα για αυτό το πράγμα που το περίμενα τόσα χρόνια. Είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν. Να ακυρωθεί η παράσταση. Δεν θα φύγω από τον Αλέξανδρο. Ποιο είναι, θα το Αλέξανδρο, ποιο είναι το νόημα. Μάλλον τι θέλετε να περάσετε μέσα από όλο αυτό. Η φιλοσοφία. Για αυτούς που έρχονται και σας βλέπουν, τι είναι. Είναι να μπουν, περάσουν να καλά, να γελάσουν, να δουν τεχνικό ξύλο. Να βγάλουν μια ωραία ιστορία, ένα ωραίο σοου. Το αποτέλεσμα ποιο είναι της ιστορίας, πώς κλείνει αυτό το... Έχει κάθε μέρα το ίδιο αποτέλεσμα. Κάποιος θα κερδίσει τη ζώνη. Όχι απαραίτητα, υπάρχουν διάφορα σενάρια. Το κάθε ζευγάρι έχει και μια ιστορία από πίσω του, που αυτοί που παλεύουν. Εσείς παλεύετε αληθινά. Ελάτε να δείτε. Μπορείτε να είστε να δείτε ακριβώς. Σας προσκαλούμε. Δηλαδή, τον Ιούνιο. Τον Ιούνιο. Έχουμε να πρόσκληση. Θα πάμε. Δηλαδή... Όσο, για πείτε μας τις ημερομηνίες που είναι τον Ιούνιο. Έτσι να ξέρουμε, να μην κανονίσουμε κάτι. Γιατί θα εντάξει, είμαι... μπορεί να μην είναι τι θα είμαι εγώ, τι θα είμαι εγώ. Εσύ θα είσαι η Ντίβα. Πάρτα, εσύ θα σε κάτι. Εγώ θα είμαι καλεσμένος. Θα είμαι καλεσμένος εγώ. Είμαστε ντουέτο. Αυτό που θέλω να πω... Θα με συνοδεύεις. Αυτό θα κάνουμε. Θα με συνοδεύεις και άμα τολμήσει κάνεις. Okay. Αλλά λέω ότι στο τέλος λοιπόν του παιχνιδιού. Εγώ μπορώ να προβλέψω, ας πούμε, στο πρώτο μισάωρο τελικά ποιο θα είναι το τέλος. Όχι, με τίποτα. Με τίποτα. Αν το έχω ξαναδεί, αλλάζει. Όχι, αλλάζει όχι. Όχι γιατί μπορεί να είναι ένα ζευγάρι να παίζει, να σκάσει άλλο ζευγάρι. Πήχε, από τους θεατές έχουν συμμετοχή όλο αυτό. Βεβαίως. Μα για αυτούς το κάνουμε στην ουσία. Από αυτούς θέλουμε το παλαμάκι, το. Όχι, ενώ μπορεί κάποιος να συμμετέχει ενεργά, να κάνει οποιοςδήποτε, κάτι. Όχι, τα κάνουν και μπλόφες βέβαια. Βάζουν και αθλητές εκεί μες στο κοινό και το κάνουν ότι είναι κοινό. Τα κάνετε αυτά. Παραδεχτείτε τα εδώ όλα. Α, δεν ξέρω, παιδιά, έχετε. Δεν ξέρετε τίποτα τέτοιο. Δεν έχω τους φίλους. Μαριό. Από πόσα χρόνια έτσι ασχολείστε με αυτό. Εγώ περίπου 2 χρόνια ασχολούμαι με το pro wrestling. Κάνετε κάτι άλλο γενικά πέραν από αυτό. Δηλαδή ασχολείστε με κάτι άλλο, σπουδάζετε, κάνετε, δουλεύετε κάπου. Δηλαδή αυτό είναι ο στόχος σας. Δηλαδή όλη μέρα ασχολείστε με αυτό. Να το φτιάξετε, να το. Εντάξει, αυτή τη στιγμή είναι λίγο δύσκολο να ζεις επαγγελματικά από αυτό. Είναι σαφώς, κάτι σχετικά και πολύ καινούριο στη χώρα μας. Ναι, αφού σου λέω έγινε το πρώτο event. Πώς το εισέπραξαν. Πες μου. Πάρα πολύ θετικά και ρωτάνε πότε θα γίνει το επόμενο. Γενικά υπήρχε πολλή συμμετοχή του κοινού. Φωνάζαν... Τι ηλικίες? Ηλικίες, εντάξει, ένα ευρύ φάσμα. Δηλαδή από τα παιδάκια που το βλέπουν ως όμως. Ξετρελαίνονται, okay. Ξέρω εγώ, και ζητάνε μετά αυτογραφίες με τους παλαιστές, μέχρι και πιο μεγάλα. Πώς το αποφάσισες, Μάρια, να ασχοληθείς με κάτι τέτοιο, έβλεπες κάτι, είχες επηρεαστεί, στο πρώτο είναι ένας φίλος. Η αλήθεια είναι πως είχα δει, εντάξει. Μετά δεν ήξερα ότι υπήρχε κάτι τέτοιο εδώ. Βλέπατε και εσείς γιγάντες του κάτσε και τέτοια. Ναι, είστε ναι, μικροί. Εγώ τα πρόλαβα. Εγώ δεν το πρόλαβα, έβλεπα μεταγενέστερα στο Magic. Ναι. Μην αγχώνεστε, δεν θα πω κάτι για ηλικία. Πάμε. Ναι. Είδα εκεί, εντάξει, δηλαδή το αγάπησα την πρώτη στιγμή. Ήταν καταπληκτικό. Είναι... Ακούστε τώρα τι λέω ότι πρέπει να κάνουμε. Mm-hmm. Λέω ότι πρέπει να πάμε σε ένα μικρό απόσπασμα highlights που έχουμε ετοιμάσει από εσάς, από διάφορα έτσι δικά σας. Γιατί ο κόσμος άκουσε πάρα πολλά πράγματα, αλλά πρέπει λίγο να δει εικόνα για να το συνδέσει. Αμέσως μετά θα πάμε να κάνουμε μια αισθητική ανάπλαση με τον κύριο Αθανάσιο Χριστόπουλο. Και αφού φτιαχτούμε όλοι και οι πέντε και γυρίσουμε όπως πρέπει, θα υποδεχτούμε ξανά τον κόσμο και την ομάδα. Για να πούμε και άλλο, αλλά και να κλείσουμε και με άλλο βίντεο. Λοιπόν, το καταλάβατε το story. Δώστε το παρακαλώ. Here comes the.
στο Μεξικό, με τα σκυλιά, με τα κοκόνια και στην Αμερική. Για ένα μπιφτέκι, δεν είσαι κανένα ζουλάκο, μπράβο. Τότε κάτσε να κανονίσουμε κάτι για το επόμενο. Το επόμενο event, θα βγάλω ημερομηνία σύντομα. Οπότε έχουμε ρεπό, Τζούλια, από τον τρόπο της τύχης, σύντομα, σε κανένα μήνα. Είναι το SMAC Champions! Όποια από τις δύο ομάδες σηκώσει τις ζώνες tag team, θα ξέρει αμέσως. Μη μου πεις και πάλι κοντά σας, Μαρία Πανταζή. Καλά, είσαι πάρα πολύ. Είσαι πραγματικά πριγκιπισούλα με αυτά. Ξέρεις ο κόσμος, επειδή σε έχει συνηθίσει πολύ μαχητικά. Μπάμπης, Μάνξ, Μάνξ από μέσα από αυτό βγάζεις, ρε παιδί μου, έναν άλλο χαρακτήρα. Κάτι ρομαντικό αλλά και πριγκιπικό. Και μου θυμίζεις λίγο. Ξέρεις, Γιάννη, τι μου κάνει με το κοντό μαλλί, όπως τη βλέπω τώρα. Μου κάνει λίγο αυτές τις. Πώς να το πω τώρα. Τις βασιλικές οικογένειες του εξωτερικού. Δηλαδή. Ναι, έχω μάθει και το χαιρετισμό. Ναι, αυτό, αυτό ακριβώς τώρα είναι άψογο. Λοιπόν, αν θυμάστε, που δεν θα το ξεχάσατε, και ήρθα και την μπήκε στο YouTube, στο βίντεο και βιντεάκι κτλ. Η SMAC είναι εδώ κοντά μας. Μία ομάδα καταπληκτική, βέβαια τρεις, αλλά 20 περίπου είστε αυτή τη στιγμή. 20. Έχουμε τα τρία παιδιά, την παρουσιάστρια, η μοναδική γυναίκα και τα δύο αγόρια. Όπου μιλούσαμε έτσι για ένα πάρα πολύ ωραίο θέαμα. Μία πάρα πολύ ωραία μόδα που έχει έρθει στην Ελλάδα και εγώ ήταν η πρώτη. Το είδα το θέαμα. Είδα τι κάνετε εκεί πέρα. Εγώ ήταν μπορώ όμως. Καλά, αν ήταν ωραίο, τέλεια ήταν. Καταρχήν, να ρωτήσω αν πονάτε έτσι που πέφτετε πάνω από τα σκοινιά. Πονάμε. Πονάμε. Αλλά έχουμε προπονηθεί κατάλληλα γι' αυτό και. Όχι, αλλά σας αρέσει και αυτός ο πόνος γιατί το κάνετε με αγάπη. Ακριβώς. Γιατί και εσύ που παίζεις μέσα στα ριν, όταν τις δίνεις τη στόχη, νιώθει κάτι. Όχι, αλλά με την πλάτη κάτω και έρχεται ο άλλος και με κοπανάει έτσι. Το είδες αυτό το πράγμα. Προπονούνται όμως γι' αυτό. Δεν ανεβαίνω στα σκοινιά και κάνω κολοτούμπες. Εντάξει, παιδί μου, και ούτε παίρνω την καρέκλα και την κοπανάω στο κεφάλι. Ναι, αλλά αν όμως από σήμερα κάνεις προπόνηση και σου σκοπανάνε μια καρέκλα, δεν θα πάω να σου δώσω. Να σου πω. Εντάξει. Okay. Πώς μπορεί κάποιος να έρθει σε επικοινωνία μαζί σου, εγώ α πούμε τώρα μπορώ όχι, να εγώ λέω να, μην να έρθουμε να πάμε να προπονηθούμε. Να πω αυτό εννοώ. Οι προπονήσεις είναι, όπως είπαμε και πριν, στο Περιστέρι Σουρή 20, στη σχολή Fighting Ball. Mm-hmm. Είναι η σχολή που μας εξυπηρετεί, μας έχει δώσει τη στέγη. Και μπορεί επίσης για οποιαδήποτε πληροφορία θέλει να απευθυνθεί και στο site μας. Είναι www.smac.gr.com. Ακριβώς. Μπορεί να δει διάφορα promo βίντεο, αφιερώματα. Άρα όποιος τηλεθεατής ενδιαφέρεται, γιατί έχουμε πολλούς τηλεθεατές από το kickboxing, από όλα αυτά, νομίζω ότι μια μετάβαση δεν ήταν κακή. Όχι, και είναι και κάτι σαν εμπειρία. Ας πάμε το δοκιμάσουμε. Μπορεί να το κάνει οποιοδήποτε, αυτό δηλαδή είναι το θέμα. Οποιοδήποτε, αυτό το πράγμα. Αρκεί να έχει θέληση και πυγμή και δύναμη. Και τρέλα. Καλά, μα δεν έχει τρέλα, δεν κάνει. Πρέπει να είσαι λίγο στα μυαλά, λίγο ανώμαλο. Σαν και εμάς. Σαν και εμάς. Το γυάλισε και το μάτι του. Κοιτάξτε το μάτι, το κοριτσάκι. Το κοριτσάκι είναι παρουσιάστε, δεν λαμβάνει μέρος τόσο. Οι γυναίκες μπορούν. Γιατί και στην πυγμαχία. Πώς δεν μπορούν, δεν τις έχεις δει αυτές τις θέσεις που είναι στην Αμερική. Έτσι. Υπάρχει. Τραβάει μια τα μαλλιά της άλλης. Κανονικά. Ποια είναι αυτή. Θέλω εγώ να την αντιμετωπίσω. Την προκαλώ. Μπορεί δηλαδή εσείς οι δύο να παλέψετε και μεταξύ σας. Iron Barbie προκαλεί να τις. Δεν λέω τώρα στο συγκεκριμένο που έχετε ένα κόνσεπτ. Ναι. Δεν υπάρχουν κατηγορίες. Ναι, ακριβώς. Τίποτα μπορεί να έρθεις εσύ τώρα και να παλέψεις με το παιδάκι εδώ. Το παιδάκι. Μόνο που θα κερδίσω εγώ. Αυτό ήταν μεγάλο. Εντάξει, αυτό ήταν χτύπημα κάτω τη μέση. Αυτό δεν ήταν τώρα. Ήταν χτύπημα κάτω τη μέση. Σαν να μου λέει ότι θα παίξω τον επόμενο αγώνα γιατί πρέπει να πάρω την τιμή μου. Ξεκινάμε και φιούτσι τώρα. Τα πονταρίσματα να πέφτουν. Μαρία, δεν μπορώ να χωρίσω πονταρίσματα. Δεν πάω. Όχι. Δεν πάω, Μαρία. Όχι. Δεν πάω. Και εγώ προκαλώ την κοπέλα. Λοιπόν, και εδώ τα πονταρίσματα να πέφτουν. Έτσι. Πάνω απ' όλα. Πάνω απ' όλα. Είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο και πρωτοποριακό και καινούριο. Να σας ρωτήσω, ποιοι ήταν οι δικοί σας ήρωες από, από τους γίγαντες του Κάτς, τέλος πάντων. Εμένα ήταν. Από το WWE. Από το WWE. Όταν πρώτο είδα, γιατί πρώτα είδα το WWE, ήταν πιο πολύ οι high flyers που λέμε, δηλαδή Rey Mysterio, αυτοί που ανεβαίναν στα σκηνιά κλπ. Ώσπου μετά είδα άλλους παλαιστές, άλλα promotion κλπ. Και πλέον ο αγαπημένος μου είναι ο Μυστικό. Μεξικανός κλπ. Ναι. Μακράν καλύτερος. Εσύ κυρία μου, για πες που είσαι χωθεί μέσα σε αυτούς εκεί.
Άωση. Εντάξει, ναι. Πρωτοκοριακό. Ηθοποιό. Πρωτότυπο όμω πάντα. Έτσι είναι. Γυναίκε, εντάξει, έχει καλό γούστο. Εσύ. Εγώ είχα έφεση πιο πολύ στους τεχνικούς παλαιστές, Μπρετ Χάρτ, Έντι Γκερέρο, δεν θα τους έχεις τα ακουστά. Εντάξει, εγώ τους ξέρω, πώς δεν τους ξέρω. Βρε, σου λέω, παρακολουθώ. Εντάξει, μια εποχή μου άρεσε ο Γόριο, να τον θυμάσαι αυτός που μπαίνει μέσα σαν τρελός με βαμμένα μάσκα εδώ πέρα, μαλλιά μακριά. Ναι. Το αντίπαλο δέος του Χαλκ Χόγκαν τότε, εκείνη την εποχή. Ήταν φοβερό. Εγώ είχα κόγκρα να αγαπούσα πολύ. Ναι, είναι καταπληκτικό. Καταπληκτικό. Να ρωτήσω λίγο κάτι. Ερώτηση. Τι είναι αυτό που μένει από μια οργάνωση σε εσάς, γιατί ας πούμε σίγουρα και 20 άτομα κτλ. Δεν είναι το χρηματικό ποσό, είναι όλη η διασκέδαση και όλο αυτό που γίνεται. Πολλές φορές όμως μπορεί να χρειαστεί και κάποια πράγματα να μπουν και από την τσέπη σας, δηλαδή ενώ στην οργάνωση, στο ρούχο, στην οργάνωση, στην ρούχα, στην προπόνηση, σε όλα, στα συμπληρώματα. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι έτσι που σας στηρίζουν. Μια βιταμίνη, ένα κάτι αυτό εννοώ. Δεν παίρνεις βιταμίνες, θα κάνεις ένεση. Συμπλήρωμα. Αλλά και το συμπλήρωμα δεν είναι πάντοτε κακό. Δηλαδή δεν πάνε να πει ότι είναι συμπλήρωμα. Το λένε τα παραπολιτικά. Τα παραπολιτικά και καλά. Λοιπόν, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που μέσα σε αυτό δίνουν ένα πάρα πολύ μεγάλο αγώνα πέραν από εσάς. Δηλαδή κάποιοι άνθρωποι που θα πρέπει να ευχαριστήσουμε εσείς που βοηθούν σε όλο αυτό το οποίο δημιουργείται. Το Πέτρο Πολυχρονίδη πρώτα απ' όλα. Ο οποίος στην ουσία το. Ο βασικός. Ήταν αυτός που αποφάσισε να το φέρει, να το δημιουργήσει, να το ξεκινήσει. Ναι, είχε πολλά. Ο ιδρυτής, ναι, πολλά χρόνια τρέλα. Έχετε δει να γίνονται αντιγραφές, δεν έχω ακούσει κάτι άλλο παρόμοιο στην Ελλάδα. Έχουν δημιουργηθεί άλλες ομάδες. Δεν γνωρίζω. Να δημιουργηθεί κάτι άλλο. Όχι, προς το παρόν όχι. Άλλωστε, πάντοτε ό,τι το πρωτότυπο είναι ένα, Μαρία μου. Δεν υπάρχει. Θα κλείσουμε. Θέλω ο καθένας, Γιάννη μου. Το μαντήλι σου το έχεις. Αχ, Χριστέ μου. Εντάξει. Πάμε παρακάτω, ναι. Θέλω, Γιάννη μου, ένας-ένας, να κοιτάξει τον κόσμο σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο και το εξωτερικό στα μάτια και να πει αυτό που θέλει να μοιραστεί μαζί για αυτό που κάνει ή για αυτό που πρόκειται να παρακολουθήσουν όσο έχουν να ζουν από κοντά. Απόλλωνα. Όπως είπα και πριν, είναι ένα πανέμορφο σοου. Εγώ το είχα όνειρο από μικρό παιδί να το κάνω και είμαι πολύ περήφανος γι' αυτό. Και καλώ τον κόσμο πραγματικά να έρθει στα σοου μας ή και να ξεκινήσει και προπόνηση μαζί μας. Μάλιστα. Αυτό δεν έχω να πω κάτι άλλο. Θα το αγαπήσει δηλαδή κατευθείαν όποιος έρθει. Η γυναίκα της παρέας. Είμαι η Κριστίνη, παρουσιάστρια. Και ταυτόχρονα είμαι η μεγαλύτερη θαυμάστρια των παιδιών εδώ, των παλαιστών, που δίνουν την ψυχή τους. Κάνουμε ένα φοβερό show, performance. Γίνονται διάφορα σενάρια. Μπορεί κάποιος να έρθει να συμμετάσχει κιόλας, να του δώσουμε ένα χαρακτήρα και να δείξει τις παλαιστικές του ικανότητες. DJ Mario. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι απλά υποστηρίξτε τον DJ. Γιατί είναι καλύτερος από όλους αυτούς εδώ. Ψέματα! Ψέματα! Αυτό θα το δείτε, σας προσκαλώ όλους να έρθετε στα show που γίνονται και όποιος εκεί έξω είναι, ας το πούμε, με τα δικά μας ψυχολογικά προβλήματα, ας έρθει να γραφτεί, γιατί να γίνουμε ακόμα μεγαλύτερη ομάδα. Group therapy. Ναι, ακριβώς. Ένα πολύ μεγάλο group therapy. Ποιος την έχει, παιδιά, ποιος την έχει τη ζώνη αυτή τη στιγμή? Δεν την έχει κάποιος? Ποιος την πήρε στο πρώτο? Κάποιος πήρε τη ζώνη? Κάποιος την πήρε, αλλά... Αλλά αυτός ο κάποιος μας διαφέρει, δεν πήρε, ναι. Δεν πήρε και έφυγε. Δεν πειράζει. Σας ευχαριστούμε, θα πάω να κλείσουμε ένα βιντεάκι δικό τους, έτσι έστω και λίγο ή πιο μεγάλο. Παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ, καλή επιτυχία και για τώρα στην επόμενη εμφάνισή σας, αλλά και γενικότερα να μας ενημερώνετε και μέσα από το site μπορούμε να βρούμε τα πάντα. Και να συνεχίσετε να κάνετε τον κόσμο να περνάει καλά σε κάτι πολύ νέο, πρωτοποριακό και που έχουμε συνηθίσει τα ίδια για τα ίδια και πρέπει λίγο να αλλάζουμε και να δοκιμάζουμε και άλλα πράγματα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς. Λοιπόν, κάπου εδώ μαχητικά από τη μαχητική στήλη, αλλά ήταν σήμερα φουλ τη μαχητική στήλη σε εκπομπή. Σήμερα ήταν, παρουσιάστε μαχητική, μη μου πει, όλα τα έκανε μόνη. Μέχρι και εσύ μαχητικός είσαι. Πλέον έχεις γίνει. Άστο, μην το συζητάμε. Αύριο θα είμαστε και πάλι κοντά σας με πάρα πολύ ωραία θέματα, πολύ ωραίους καλεσμένους. Δεν θυμάμαι από ποιον έχω καλεσμένο Γιάννη, αλλά θα το δω όταν τελειώσει εκπομπή, να μην το προλογίσω. Και με πάρα πολύ ωραία πράγματα που ετοιμάζουμε όπως κάθε μέρα, έτσι και αύριο δεν πρόκειται να αλλάξουμε. Φιλιά πολλά!